Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Attica Green Expo και έχουμε μπροστά μας τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλο, έναν από τους πρωτοπόρους δημάρχους στα θέματα του περιβάλλοντος και βρισκόμαστε στο περίπτερό τους, στον Δήμο. Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Είμαστε εδώ γιατί οφείλουμε να είμαστε εδώ, οφείλουν να είναι όλοι οι Δήμοι βασικά, να κινητροδοτεί ο ένας τον άλλον, να ανταλλάσσει καλές πρακτικές και να μπορούμε να πηγαίνουμε συνολικά όλοι μαζί μπροστά, όχι να υπάρχουν απλά κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις σε έναν κανόνα ο οποίος δεν τιμά τη χώρα ίσως και δεν συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά στάνταρς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δήμαρχε, εδώ βλέπουμε κάποιους πρωτοποριακούς δήμους οι οποίοι το παλεύουν για το θέμα του περιβάλλοντος. Πέστε μας λοιπόν εσείς πώς αναπτύσσεστε στο θέμα του περιβάλλοντος τώρα ως Δήμος. Τα περιβαλλοντολογικά ζητήματα και γενικότερα τα θέματα της κλιματικής αλλαγής είναι αυτά τα οποία βρίσκονται σε απόλυτη προτεραιότητα σε όλες τις ατζέντες και τις δημοτικές, δηλαδή τις τοπικής πολιτικής, αλλά της περιφερειακής και ακόμα και της κεντρικής. Οφείλουμε λοιπόν να παρακολουθούμε, να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, να είμαστε δεκτικοί στην πρωτοπορία και στην καινοτομία, να μη φοβόμαστε να δοκιμάσουμε, ακόμα και αν σε κάποιες περιπτώσεις αποτυχαίνουμε, για να μπορέσουμε να βγάλουμε ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνει και πώς αυτό θα το υλοποιήσει. Εμείς λοιπόν προχωρούμε και στους τρεις πυλώνες αυτούς που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Το πρώτο έχει να κάνει με την εξοικονόμηση ενέργειας, με την παραγωγή ενέργειας. Το κάνουμε νομίζω με έναν πολύ εντατικό τρόπο εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουμε ήδη μειώσει τις εκπομπές μας περίπου κατά 38% και πιστεύω ότι μέχρι το 2022 το τέλος θα μπορέσουμε να έχουμε φτάσει στην υποχρέωση την οποία έχουμε αναλάβει με το Σύμφωνο των Δημάρχων για το 2030, που είναι μείωση κατά 50%. Αυτό έχει γίνει με μια πολύ συστηματική εργασία, έχει να κάνει με την παραγωγή ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά, με τη χρησιμοποίηση λιγότερων ενεργοβόρων φωτιστικών, όπως τα LED, με γεωθερμία, με τη χρήση φυσικού αερίου, με τις θερμομονώσεις, οι οποίες γίνονται σε όλα τα κτίρια. Και αυτή τη στιγμή εκτελούμε ένα πάρα πολύ μεγάλο χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά κονδύλια κυρίως, από ΕΣΠΑ, από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και από μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, περίπου 4,5 εκατομμυρίων για την ενεργειακή αναβάθμιση 47 δημοτικών κτιρίων, σχολικών, δημοτικών και αθλητικών. Αυτό το πράγμα μας δίνει τη δυνατότητα να κοιτάμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία και να θεωρούμε ότι και για λόγους οικονομίας και εξοικονόμησης πόρων, αλλά και για λόγους περιβαλλοντολογικής ευαισθησίας και γενικότερα περιβαλλοντολογικής συνείδησης, λειτουργούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τη διαχείριση απορριμμάτων. Τρέχουν αυτή τη στιγμή στην πόλη μας τρία καινοτόμα προγράμματα, τα οποία μάλιστα έχουν βάλει και πολλή τεχνολογία μέσα στη διαχείριση απορριμμάτων. Εκτρέπουμε προς το παρόν το 35% των απορριμμάτων μας από την ταφή, κάτι το οποίο μας κατατάσσει στην πρώτη θέση στην χώρα ή μάλλον στις πρώτες θέσεις της χώρας, και ευελπιστούμε μέχρι το τέλος του 2023 αυτό το 35% να έχει φτάσει στο 60%, άρα να μιλάμε για ευρωπαϊκούς αριθμούς στην εκτροπή, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες οι οποίες είναι απλές μεν, που πρέπει όμως να υλοποιηθούν και σε τοπικό επίπεδο. Το στίχημα της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να κερδιθεί κεντρικά. Θα κερδιθεί τοπικά. Τα local green deals, τα τοπικά πράσινα σχέδια, οι τοπικές συμφωνίες της κοινωνίας με τις τοπικές αρχές. Και το τρίτο είναι η βιώσιμη μεστική κινητικότητα. Η μετατροπή λοιπόν, οι φυτεύσεις καταρχάς, η μετατροπή των δρόμων σε ήπια κυκλοφορίας, η μετατροπή των ήπια κυκλοφορίας σε πεζοδρόμους, η ηλεκτροκίνηση, η μικροκινητικότητα, τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα πατίνια, οι ποδηλατόδρομοι, τα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, το υδρογόνο, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Γίνονται σε πολλές γωνιές της χώρας μας. Πρέπει όλοι μαζί λοιπόν, ό,τι δοκιμάσαμε και πετύχαμε, να κάνουμε μια διάχυση αυτής της γνώσης και της εμπειρίας σε όσων περισσότερο δυνατόν Δήμους γίνεται, για να μπορέσει να επωφεληθεί όχι ο Δήμος, αλλά η χώρα συνολικά. Δήμαρχε, είχα τρεις ερωτήσεις να σας κάνω και με προλάβατε και στις τρεις. Ήταν το ενεργειακό, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την αστική βιώσιμη κινητικότητα. Λοιπόν, θα σας πω σε μια τετάρτη ερώτηση λοιπόν. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει διάχυση των πολιτικών περιβάλλοντος και να στηριχθεί, ας πούμε, αυτό που λέμε δίκαιη ενεργειακή μετάβαση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει ένα μεγάλο μέρος ευθύνης.
Εσείς νομίζετε, εκτιμάτε, επειδή είσαστε και στα συλλογικά όργανα, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ελληνική είναι έτοιμη να μπορέσει να οδηγήσει αυτό το άρμα στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση? Υπάρχουν δήμοι που είναι έτοιμοι, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι στη φάση της ορίμανσης. Θα χρησιμοποιήσω το ρητό που ο θυμόσοφος λαός μας χρησιμοποιεί, ότι το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Όταν η πρόκληση είναι στο τραπέζι, θα αναγκαστούμε, αφόσον θα κληθούμε, να την επιλύσουμε και να τη διαχειριστούμε και να μάθουμε και να κινητοποιηθούν προς σωστή κατεύθυνση. Έχω την απόλυτη πίστη ότι υπάρχει εξαιρετικό δυναμικό μέσα στους Δήμους και σε επίπεδο εργαζομένων και σε επίπεδο ελληνικού δυναμικού, αλλά είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους αυτοδιοικητικούς που έχουμε, ειδικότερα τη νέα γενιά, η οποία έχει πάρει τη σκητάλη από τους παλιότερους και την εμπειρία. Είναι αυτή η ζεύξη που λέγω πολλές φορές της πείρας με την πειρά. Η πειρά και η ορμή της νέας τάξης, της νέας γενιάς αυτοδιοικητικών, με την πείρα της σωρευμένη και τη γνώση του παλιότερου δυναμικού. Αυτό λοιπόν το αμάλγαμα δημιουργεί συνθήκες που καθιστούν το δρόμο πιο εύκολο. Ανηφορικός μεν, κακοτράχαλο σε πολλά του σημεία, με πολλές προκλήσεις, με πολλούς κινδύνους, αλλά ο δρόμος είναι ένας και πρέπει να κινηθούμε ταχύτατα όλοι προς τα εκεί. Το κάνουμε και το κάνουμε, νομίζω, και αναγνωρίζεται πλέον και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας θυμίζω ότι υπάρχει ένα καινούριο πολύ πρωτοποριακό πρόγραμμα, οι 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις Ευρώπης. Οι 100 είναι λίγες όταν μιλάμε για μια Ευρώπη η οποία έχει περίπου 4.000 Δήμους. Η λογική λοιπόν ότι όλοι θέλουν να μπουν και να τρέξουν ή να μπουν να μάθουν και να φτιάξουν τοπικές λύσεις σημαίνει ότι κάτι κινείται. Αυτό το κάτι κινείται λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι στα αμέσως επόμενα χρόνια, στις επόμενες δεκαετίες και κυρίως στις επόμενες γενιές, που εκεί πλέον εναποτίθεται όλη η ελπίδα για την πραγματική, το πραγματικό game changing, δηλαδή την αλλαγή του παιχνιδιού, νομίζω ότι τα πράγματα για τη χώρα μας θα γίνουν μόνο καλύτερα. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχώρησες. Σας ευχόμαστε καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Εγώ ευχαριστώ και είμαι πάντα στη διάθεσή σας.